Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ορίσατε στην εκπομπή Capital Sports. Σήμερα Τρίτη 10 του Σεπτέμβρη. Θα είμαστε κοντά σας μέχρι και τις 9 παρά 10. Δεν έγιναν αγώνες πρωταθλήματος πρώτης κατηγορίας. Είχαμε εθνική ομάδα που νίκησε χθες με 4-0 το Σαν Μαρίνο. Σε μερικές εβδομάδες, 21 του μήνα, ξεκινούν και τα πρωταθλήματα δεύτερης, τρίτης και επίλεκτης κατηγορίας της ΣΤΟΚ. 22 του μήνα θα έχει οι αγώνες στην επίλεκτη κατηγορία. Επιλέξαμε απόψε να ασχοληθούμε παραπάνω με αυτό το πρωτάθλημα και με δύο ομάδες που είναι νεοφώτιστες, αλλά φαίνεται ότι έχουν λαϊκό αίρισμα. Η μία ομάδα είναι η Ομόνια 1948, που ιδρύθηκε πριν από ένα χρόνο και κάτι μήνες, το 2018 το καλοκαίρι, και η άλλη είναι η ΑΕΠ Πολεμιδιών, η οποία επίσης είναι σχετικά καινούργια ομάδα. Να παρουσιάσουμε τους δύο καλεσμένους. Είναι ο Αδάμος Ευσταθίου, εκτελεστικός γραμματείας της Ομόνια 48. Καλησπέρα, Αδάμο. Καλησπέρα πολύ. Και ευχαριστώ που ήρθες από τη Λευκοσία για την εκπομπή. Και ο Ανδρέας Μαυρίκιος, που είναι μέλος του ΔΣ της Αθλητικής Ένωσης Πάνω Πολεμιδιών. Καλησπέρα πολύ, ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Πότε ιδρύθηκε η Αθλητική Ένωση Πάνω Πολεμιδιών? 2012. Α, και εσείς είσαστε οι φρέσκοι, 7 χρόνια. 7 χρόνια, ναι. Και νεοφώτιστοι και παίζετε με την Ομόνια 48 στην πρεμιέρα. Πρώτη αγωνιστική, 22 του Σεπτέμβρη. Αγωνιζόμαστε με την ομάδα της Ομόνια 48 στην Λεμεσό, στην έδρα μας. Και αναμένουμε να δούμε πώς θα. Πάντως μου έκανε εντύπωση, το είπα και στον Αδάμο έξω, ότι έχετε καλό marketing. Δηλαδή ήδη πληροφορήσατε τα μέλη σας ότι θα γίνει απόψε μια εκπομπή, πράγματα που φαίνεται να μην τα έχουν ομάδες πρώτης κατηγορίας. Αυτό σημαίνει ότι είναι κάποιοι νέοι άνθρωποι που έχουν εμπλακεί για αυτή την ομάδα. Δεν ξέρω πόσο παρακολουθείς γενικά από το αγροτικό ποδόσφαιρο ή ακόμα και την επίλεκτη κατηγορία. Αλλά υπάρχουν παιχνίδια τα οποία ο κόσμος που παρευρίσκεται στο γήπεδο είναι περισσότερος από παιχνίδια της πρώτης κατηγορίας και της δεύτερης. Ναι. Οπότε υπάρχει κόσμος που ασχολείται με αυτό το ποδόσφαιρο, που για μας εμείς το θεωρούμε πολύ ρομαντικό. Πόσες κάρτες διαρκείας έχετε πουλήσει? Είμαστε λίγο πάνω από τις 300. Είναι ομάδες πρώτης κατηγορίας σίγουρα που δεν έχουν τόσες. Πιθανόν. Ναι. Τέλος πάντων, να πάμε και στον Αδάμο Ευσταθίου. Εντάξει, εσείς το θέμα marketing νομίζω ότι από πέρσι το δείξατε, όταν ιδρύθηκε η Ομόνια 1948. Τώρα, είστε πλέον στη δύναμη της ΚΟΠ και σε ρώτησα και έξω. Ο στόχος είναι να πάτε πιο πάνω στην τρίτη κατηγορία? Εντάξει, με ρώτησες αν ο στόχος είναι η άνοδος. Σου απάντησα ότι ο στόχος είναι το πρωτάθλημα. Γιατί την άνοδο από την επιλέχτη κατηγορία. Δεν συμβιβάζεστε ούτε με δεύτερη θέση. Σε καμιά περίπτωση. Και αυτό δεν σημαίνει, το έχουμε αναφέρει πολλές φορές, ότι ο στόχος αυτής της ομάδας είναι μόνο οι αγωνιστικές επιτυχίες. Όμως με το ρόστερ που έχουμε, με τη δουλειά που γίνεται, με τον κόσμο που έχουμε, θέλουμε η ομάδα όχι απλά να πάρει την άνοδο για την τρίτη κατηγορία, θέλουμε να πάρει το πρωτάθλημα. Να πούμε ότι παραμένει ο Μιχάλης Σεργίου, αλλά από ότι παρακολουθώντας λίγο το καλοκαίρι τις μεταγραφές που κάνετε, αποφασίσετε, επειδή πάτε σε πιο ψηλό επίπεδο, να πάρετε και παίχτες πιο ψηλού επίπεδου. Είναι σωστό αυτό που, το συμπέρασμα που έβγαλα? Το σωστό συμπέρασμα θεωρώ εγώ είναι ότι ήταν τόση καλή η δουλειά που είχε γίνει πέρσι, δηλαδή και από τον Μιχάλη Σεργίου και από τον Αντρέα τον Σαββατόν υπεύθυνο του ποδοσφαιρικού τμήματος. Στήθηκε η ομάδα με τέτοιον τρόπο ώστε να μπορεί να παίξει στην τετάρτη κατηγορία. Δηλαδή οι μεταγραφές που έχουμε κάνει φέτος είναι 5 μεταγραφές. Ναι. Εκ των οποίων εννοείται οι 3 παίχτες ήρθαν από τη δεύτερη κατηγορία, ένας παίχτης από την τρίτη και 2 παίχτες ουσιαστικά από την επιλεκτή κατηγορία της ΣΤΟΚ, στην οποία θα αγωνιζόμαστε φέτος. Οπότε, όχι απλά μόνο των βασικών κορμών, το 90% της ομάδας το κρατήσαμε στην ομάδα. Ναι, αλλά σίγουρα προσπαθήσατε να ανεβάσετε το επίπεδο, ξέροντας ότι σίγουρα στην επίλεκτη κατηγορία είναι πιο ψηλό το επίπεδο. Σίγουρα. Νομίζετε ότι αυτό θεωρητικά τουλάχιστον το έχετε πετύχει, γιατί πρακτικά θα φανεί στο γήπεδο? Πρακτικά θα φανεί στο γήπεδο. Θεωρούμε ότι η ομάδα είναι πολύ καλή. Το έχει δείξει και στα φιλικά. Έχουμε αντιμετωπίσει ομάδες δεύτερης κατηγορίας και τις έχουμε παίξει στα ίσια. Μα προχθές νικήσατε το Ζακάκι, μου είπα. Νικήσαμε το Ζακάκι 3-0. Να ευχαριστήσουμε το Ζακάκι που είναι η δεύτερη χρονιά που έρχεται να κάνει φιλικό μαζί μας. Και το Διοικητικό Συμβούλιο του Ζακακιού. Μπορεί να νικήσαμε 3-0 για να είμαστε γιατί είναι ότι το Ζακάκι είναι λογικό να έρθει σε ένα παιχνίδι αδιάφορο. Όμως
εκείνο που είδε ο πιο δύσκολο ήταν στο γήπεδο ήταν το πολύ όμορφο ποδόσφαιρο που έζησε η ομάδα μας. Δεν θέλω να λέω μεγάλα λόγια. Ναι, δεν θέλω σε καμιά περίπτωση να υποτιμήσω σαν αντιπάλους μας που ήρθαν να κάνουμε ένα φιλικό μαζί μας, είτε ήταν το Ζαγάκι, είτε η Ομονία Ψεφτά ή οποιαδήποτε άλλη ομάδα. Αλλά θεωρώ ότι η ομάδα μας παίζει πολύ καλό και ωραίο ποδόσφαιρο. Να πάμε και στον Ανδρέα Μαυρίκιο που είπαμε εκπροσωπεί την Αθλητική Ένωση Πάνω Πολεμιδιών. Εσείς επίσης νεοφωτιστή. Αν και είπαμε καινούργια ομάδα, προπονητή το Διονύση Διονυσίου, έναν προπονητή που έχει παραστάσεις και από πρώτη κατηγορία, είναι συνεργάτης του Πάμπου στην ΑΕΛ όταν πήρε το πρωτάθλημα, μέχρι... αλλά και ήταν στην εθνική ομάδα σε κάποια στιγμή μαζί με τον Πάμπο. Βοηθός στην εθνική και διατέλεσε και υπηρεσιακός της ΑΕΛ ως πρώτος προπονητής. Ναι. Εσείς τι στόχο έχετε, παραμονή ή και εσείς θέλετε άνοδο? Εμείς έχουμε δύο στόχους. Ναι. Ο πρώτος στόχος σίγουρα είναι η παραμονή. Δεν πάμε στην επιλεκτή κατηγορία. Απλά επειδή μας το έφερε η τύχη, πάμε για να καθιερωθούμε εκεί και αυτός είναι ο δεύτερος στόχος, να καθιερωθούμε και να βάλουμε τις βάσεις για το μέλλον. Αυτή είναι η δύο κύριοι στόχοι της ομάδας. Ναι. Πάντως είναι μια ομάδα που είναι η δεύτερη των Πάνω Πολεμιδιών στη δύναμη της ΚΟΠ. Ακριβώς. Είναι κάτι πρωτοφανές, γιατί η Καρμιώρισσα πλέον έχει καθιερωθεί. Σε κάποια φάση πριν από 2-3 χρόνια πήγε και πρώτη κατηγορία. Από... Πώς κερδίσατε κόσμο εκεί, ναι, από την Καρμιώτισσα, μετά, τι ακριβώς έγινε? Μετά την άνοδο της Καρμιώτισσας υπήρχαν λόγω κάποιων κανονισμών των οποίων υπάρχει στην ΚΟΠ, υπήρχαν κάποια παιδιά τα οποία δεν μπορούσαν να αγωνιστούν κτλ. Οπότε κάπου εκεί ξεκίνησε να ιδρύεται η ΑΕΠ Πολεμιδιών, Πάνω Πολεμιδιών, από μια παρέα βασικά, από νεαρής ηλικίας ατόμων. Συντονιστήκανε και σιγά σιγά ιδρύσαν την ομάδα το 2012. Οπότε μερικά παιδιά ήρθαν από την Καρμιώτισσα. Εννοείς ποδοσφαιριστές ή παράγοντες? Και ποδοσφαιριστές και μερικοί οι οποίοι ασχολούνταν και λίγο με τον παράγοντα εκεί. Αλλά δεν είναι θέμα αποσκύρτησης τώρα, γιατί θα πάω και στην Ομόνοια που έφυγαν από την Ομόνοια. Δεν έχει καμιά σχέση το ένα με το άλλο. Από εκεί και πέρα η ΑΕΠ είχε γραφεί στην Ομοσπονδία της Επόλου Λεμεσού. Καθιερώθηκε να απονορεί τα ψηλά στρώματα της κατηγορίας εκεί. Πήραν 4 πρωταθλήματα, 2 ή 3 κύπελλα, δεν θυμάμαι καλά. Και η χρυσή σελίδα γράφτηκε πέρσι, τον Μάιο. Φαίνεται ότι το συμπέρασμα προκύπτει και από αυτό που έκανε η Ομόνοια 48 πέρσι, που από την πρώτη χρονιά ίδρυσής της ανέβηκε κατηγορία λόγω και του λαϊκού ερίσματος. Άμα εμπλακούν, είναι ένα μήνυμα αυτό, άμα εμπλακούν κάποια νέα παιδιά και υπάρχει οργάνωση και μάρκετινγκ και όλα αυτά, μπορεί να κάνει θαύματα μια ποδοσφαιρική ομάδα. Ακριβώς. Δεν είναι και για να διαχωρίσουμε και το οικονομικό κομμάτι και από το ρομαντικό κομμάτι. Όταν υπάρχει θέληση, όταν υπάρχει αγάπη, θεωρώ ότι τα σωστά άτομα στις σωστές θέσεις, με σωστή διαχείριση, μπορούν να ανεβάσουν μια ομάδα εκεί που τις αξίζει, εκεί που θέλουν. Ναι. Εμείς ναι, λειτουργούμε αν κεράσει τέχνες στο είδος. Εντάξει, τεράστια κατηγορία δεν μπορεί να είναι και. Ακριβώς. Θεωρούμε ότι δουλεύουμε αρκετά επαγγελματικά. Έχουμε σωστούς ανθρώπους στα σωστά πόστα. Από τον πρόεδρο μέχρι και το τελευταίο άτομο στο συμβούλιο, είμαστε ένα 10 μελές συμβούλιο. Είμαστε όλοι μια παρέα, μια οικογένεια. Μπορούμε να συνεννοηθούμε και να συντονιστούμε ανά πάσα στιγμή. Οπότε ξεκινάμε με βάρκα την ελπίδα. Τώρα, πηγαίνοντας ξανά στην Ομόνοια 48, δεν είναι μυστικό, γιατί έγινε πολύ θόρυβος πέρσι το καλοκαίρι Αδάμο, ότι ήρθε η Ομόνοια 48 από τη θύρα 9, τους πρώην οργανωμένους οπαδούς της Ομόνοιας. Μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει ο ίδιος ενθουσιασμός ένα χρόνο μετά ή και περισσότερος, γιατί πλέον είστε στη δύναμη της Ομοσπονδίας, της ΚΟΠ? Πλέον εκείνο που βλέπουμε είναι ότι πέραν από τον ενθουσιασμό υπάρχει και ο σκληρός πυρήνας του κόσμου. Mm. Δηλαδή υπάρχει ο κόσμος ο οποίος δηλώνει ο παδός αυτός της ομάδας, υπάρχει ο κόσμος ο οποίος αγάπησε αυτή την ομάδα. Μάλιστα, εμείς εκείνο που λέμε είναι ότι νιώθουμε την ομάδα σαν το παιδί μας, που όταν γεννηθεί ένα παιδί δεν ξέρεις σίγουρα πόσο το αγαπάς. Όταν όμως το δεις να περπατά, όταν το δεις να σου μιλά, όταν το δεις να χαμογελά, εκεί καταλαβαίνεις ότι το αγαπάς περισσότερο. Αυτό δεν ισχύει μόνο για το διοικητικό συμβούλιο, ισχύει σίγουρα και για τον κόσμο. Δηλαδή, ο κόσμος που ακολούθησε την ομάδα στο τελευταίο χωριό της Κύπρου δεν μπορεί να μην είναι περήφανος σήμερα που έχει ανεβεί κατηγορία και παίζει αυτόν τον μορφό ποδόσφαιρο.
Δεν μπορεί επίσης να μην είναι περήφανος που το σωματείο εξελίσσεται, μεγαλώνει, βάζει νέα θεμέλια. Προσπαθούμε να χτίσουμε όλα όσα φωνάζαμε τόσα χρόνια και δεν τα βλέπαμε. Δηλαδή, τις συνελεύσεις τις οποίες αποφασίζει ο κόσμος ελεύθερα, τη διαφάνεια όσον αφορά τα οικονομικά του σωματείου. Οπότε, ένα χρόνο μετά, μπορεί να μην υπάρχει ο ίδιος ενθουσιασμός, υπάρχει όμως η σιγουριά του κόσμου για την επιλογή του. Και θεωρώ ότι κανένας που μας δεν επέλεξε δεν τον έχουμε απογοητεύσει. Γίνεται πολλής λόγος στην πιάτσα για το πώς καταφέρνει και συντηρείται οικονομικά αυτή η ομάδα. Είναι μόνο από τα μέλη της ή έχετε κάποιους δυνατούς χορηγούς? Γελώ γιατί... Ερώτηση παγίδα. Όχι, δεν... ακριβώς το αντίθετο. Δεν είναι ερώτηση παγίδα. Εγώ θέλω οπουδήποτε βρίσκεται, είτε είμαι εγώ είτε οποιοςδήποτε άλλος εκπρόσωπος μας, να του τίθεται αυτή η ερώτηση. Γιατί προτιμώ να το απαντούμε παρά να κάθονται κάποιοι στους καφενέδες και να λαλούν ότι τους κατεβεί. Θυμάσαι, πες, είχαν λεχθεί πολλά και διάφορα. Δεν και ραδιοφωνικά που είχαμε μια... Ο λόγος είναι γιατί θέλουν να χτυπήσουν. Πού θέλουν να χτυπήσουν? Τι να μου λέμε ότι εμείς υπάρχει διαφάνεια και εδώ δεν υπάρχει τίποτα κρυφό. Να χτυπήσουν την ηθική του σωματείου. Δεν θα χτυπήσουν την ηθική του σωματείου, γιατί δυστυχώς για εκείνους κάνουμε δύο συνελεύσεις το χρόνο, στο οποίο δείχνουμε από πού έρχεται και το τελευταίο σεν. Οπότε, οποιοδήποτε θεωρεί ότι υπάρχει κάποιος από πίσω μας, μπορεί να έρθει απλά σε μια συνέλευση για πει διάφορα. Και να δει οτιδήποτε, να γίνει μέλος και να ψηφίσει ακόμα θέλει. Τώρα, ήταν πρωτοφανή τα νούμερα της υποστήριξης που είχε η Ομόνοια 48 σε παιχνίδια. Ήσασταν στο πανσόλιο πρωτάθλημα, αλλά και μετά όταν παίξατε για το πρωτάθλημα ένταξης στη ΣΤΟΚ. Βλέπετε, μάλλον εκτιμάτε ότι θα έχετε τέτοια δυνατή υποστήριξη πλέον και στην επίλεκτη κατηγορία της ΣΤΟΚ? Εμείς εκείνο που βλέπουμε είναι ότι φέτος που γίνονται οι νέες εγγραφές μελών, συζητούσαμε και χτες ότι κάθε... Πόσα μέλη έχετε να επιτρέπετε? Αυτή τη στιγμή έχουμε ακουμπήσει τα 1000 μέλη, βάσει δεδομένων. Ναι. Έχουμε μια βάση δεδομένων των 1000 μελών και αυτό που βλέπουμε κάθε εβδομάδα είναι ότι κάθε, αν γράφουμε 30 μέλη, τα 3 είναι καινούργια. Αν ανανεώνουν 40 μέλη, τα 4 είναι καινούργια. Δηλαδή περίπου ένα 10% είναι καινούργια μέλη. Το σημαίνει ότι το σωματείο μεγαλώνει. Το σημαίνει ότι το σωματείο βλέπει μπροστά. Εγώ λέω ότι θα δούμε ακόμη περισσότερο κόσμο και θα το δούμε όχι μόνο στο πρωτάθλημα. Υπάρχει και ένα κύπελλο τρίτης τέταρτης κατηγορίας, ναι, το οποίο η ομάδα θέλει να πάει. Α, και θέλει να αγωνιστεί. Έχετε στόχο για τον double, όπως μου τα λες. Δεν μπορεί η ομάδα να μην έχει στόχο τον double. Αλλά η ομάδα θέλει να κερδίζει κάθε παιχνίδι που λένε, για να κρύψουν τους στόχους τους. Να πούμε και εμείς έτσι. Τώρα, η ομάδα της Αθλητικής Ένωσης Παραπολεμιδιών, αφού ανέφερε ο Αδάμος προηγουμένως ότι έχουν 1000 μέλη, πόσα μέλη έχετε? Εμείς δεν έχουμε μέλη, δεν έχουμε ακόμα αρχίσει. Λειτουργείτε διαφορετικά εσείς? Λειτουργούμε διαφορετικά. Με τα season ticket, τα καθιερωμένα season ticket τα οποία κάνουμε για το γήπεδο μας και διάφορες οικονομικές ενισχύσεις που θα έρθουν κατά τη διάρκεια της σεζόν, είτε από λαχνούς, από λαχεία. Από... Και εσείς με χορηγούς δουλεύετε παραπάνω από ό,τι καταλαβαίνω και με είναι πολύ, μικροί χορηγοί, οι οποίοι εντάξει, βοηθάνε, είναι αρκετοί, αλλά είναι μικροί χορηγοί. Δεν έχουμε κάποιον ο οποίος θα κάνει τη διάφορα. Να πούμε κάτι, πέρσι είχατε μια προβολή, Αδάμο, όλων των αγώνων της ομάδας σας. Δεν ξέρω, φέτος με την ΚΟΠ ήταν το Αλφα TV, αυτό ήταν Αλφα Sports. Το Αλφα Sports, ναι. Φέτος όμως, επειδή είστε στη δύναμη της Ομοσπονδίας, θα συνεχιστεί αυτό, να προβάλλετε η ομάδα σας? Έχουμε ένα αποστήλι έτοιμα εμείς, για να συνεχιστούν οι τελευταίες. Είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Περιμένουμε κάποια απόφαση, κάποια... απάντηση τουλάχιστον. Θεωρούμε ότι ήδη έχει καθυστερήσει η Ομοσπονδία για η ΣΤΟΚ να μας απαντήσει. Θεωρώ ότι περιμένει και κάποια απάντηση από την ΚΟΠ. Μέσα στις επόμενες μέρες όμως θα ξέρω. Ναι. Επειδή άλλο να είσαι στο αγροτικό και άλλο να είσαι στην δύναμη της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου. Ισχύει. Και επειδή ξέρεις πολύ καλά πώς λειτουργούν τα πράγματα, είστε ικανοποιημένοι με τον τρόπο που σας αντιμετωπίζουν μέχρι τώρα? Εγώ θα απαντήσω ότι ακόμα δεν έχουμε κάποια αντιμετωπίση η οποία να μας έχει ενοχλήσει και ελπίζουμε να συνεχίσει. Και ελπίζουμε και όσον αφορά τα τηλεοπτικά να μην οποιαδήποτε απόφαση να μην ανοίξει στόματα αλλά να κλείσει στόματα. Γιατί καμιά φορά. Ήταν κάτι το πρωτοφανές πάντως για τα κυπριακά δεδομένα να προβάλλεται από έναν κανάλι, όχι μόνο διαδικτυακά, και σε κάποια πλατφόρμα οι αγώνες της Ομόνοια 48 που ήταν στο αγροτικό. Ισχύει, ναι. Άλλο πράγμα που είχαμε προσέξει είναι ότι ενδιέφερε και τον κόσμο.
Δηλαδή ναι, αυτό ναι. Το ελεύθερο, το ότι μπορούσε ο άλλος να. Μα έπαιρναν τηλέφωνο από την Αγγλία, από την Ολλανδία, μα έφερναν και κάτι στοιχεία του Αλφα Σπορτ. Ότι στην τελευταία γωνιά του κόσμου, αν υπήρχε ένα Κύπριο ή ένα Ομονιάτη, καθόταν να δει το παιχνίδι. Και καθόταν να δει το παιχνίδι δωρεάν την ώρα που είπα από τι πλατφόρμε πρέπει να το αγοράσει 10 και 15 ευρώ και στο τέλο τη ημέρα να μην το δει, γιατί όλη την ώρα θα μαγκώνει. Ναι. Και περιμένετε απάντηση ουσιαστικά για το αν θα προβάλλονται και φέτος τα παιχνίδια. Τώρα πάμε στο θέμα της πρεμιέρας. Ο λόγος, η αλήθεια ότι με προσέγγισαν τα παιδιά της ΑΕΠ Πολεμιδιών εδώ και μερικές εβδομάδες και κανονίσαμε αυτή την εκπομπή και παίζουν στην πρεμιέρα στο πρωτάθλημα επίλεκτης κατηγορίας η ΑΕΠ Πολεμιδιών με την Ομόνοια 48. Υπάρχει όμως, Ανδρέα Μαυρίκη, ένα θέμα με τη χωρητικότητα του γηπέδου, του κοινοτικού γηπέδου πάνω Πολεμιδιών. Και υπάρχει περίπτωση να μην γίνει εκεί το παιχνίδι, αλλά σε κάποιο άλλο γήπεδο. Έχουμε κάτι φρέσκο, κάποια φρέσκια ενημέρωση για το συγκεκριμένο ζήτημα? Θα ενημερώσουμε τον κόσμο. Βασικά δεν είναι ακριβώς πρόβλημα χωρητικότητας. Τι είναι? Το πρώτο και κυριότερο θέμα το οποίο πρέπει να αντιμετωπίσουμε είναι την ασφάλεια. Ναι, θέμα ασφάλειας. Ναι. Ακριβώς. Ασφάλεια του κόσμου που θα παρευρεθεί στο γήπεδο. Δυστυχώς, το γήπεδο των κοινοτικών των Πάνω Πολεμιδιών, αυτό το μειονέκτημα που έχει είναι ότι υπάρχει μόνο μία είσοδος για τους φιλάθλους και δεν ξέρω κατά πόσο αυτό μπορεί να το αντιμετωπίσει η αστυνομία. Εμείς αποταθήκαμε, εμείς κάναμε καταρχάς μία φιλική σύσκεψη με τα παιδιά πριν 10 μέρες. Ναι. Αυτό θέλω να πει και προς τον κόσμο, προς τα έξω, ότι υπάρχει ένα πολύ καλό κλίμα μεταξύ των δύο ομάδων. Συντονιστήκαμε. Πήγαμε στην αστυνομία, καταθέσαμε τους προβληματισμούς μας. Τους έχουμε δώσει την μπάλα αυτούς, έχουν την ευθύνη. Εμείς τους υποδείξαμε και γήπεδο επιλογής, δεύτερο γήπεδο επιλογής για να γίνει το παιχνίδι το οποίο έχει δύο εισόδους, ξεχωριστές κερκίδες με διαχωριστικό απόσταση. Το κοινοτικό της παρεκκλησιάς, για να τα λέμε. Νομίζω η χωρητικότητα είναι υπέραν των χιλίων. Είναι η διπλάσια χωρητικότητα. Ναι. Και έχει και εισόδους. Ναι. Και έχει δύο εισόδους. Τώρα από εκεί και πέρα η τελευταία ενημέρωση που έχουμε και είναι σήμερα και την αναφέρω τώρα είναι ότι θα γίνει η σύσκεψη, η γενική σύσκεψη που γίνεται πριν κάθε παιχνίδι, αστυνομία, ΚΟΠ και σωματεία και εκεί θα αποφασίσουν, θα αποφασίσουμε. Να πότε θα γίνει αυτό. Να πούμε ότι σήμερα γίνει... έχουμε 10 του μήνα, η πρεμιέρα θα είναι 22 του Σεπτέμβρη, δηλαδή σε 12 μέρες, σήμερα Κυριακή. Δεν πρέπει να αποφασίσουν για να οργανωθούν και οι δικοί σας. Μα πρώτα απ' όλα εμείς πρέπει να οργανωθούμε. Ο παδί της Ομόνοιας 48 που είναι πολύ περισσότερο. Πρώτα απ' όλα εμείς πρέπει να οργανωθούμε που είμαστε γηπεδούχοι. Πρέπει να φιλοξενήσουμε τα παιδιά σωστά, με ασφάλεια, να είμαστε σίγουροι ότι θα έρθουν εκεί, θα μπουν στις κερκίδες τους κτλ. Αυτό το θέμα είναι αποφάσεις της αστυνομίας και η ΣΚΟΠ. Εμείς δεν μπορούμε να παρεμβούμε πάρα πολύ. Αλλά πρέπει να πάρουν απόφαση τώρα. Γίνονται τρεις μέρες πριν τα παιχνίδια. Μας είπαν ότι πιθανόν να γίνουν 4 ή 5 μέρες προηγουμένως για να μας δώσουν κάποιο χρόνο περισσότερο να ετοιμαστούν. Αφού είναι Κυριακή το παιχνίδι, Δευτέρα κάνουν τη σύσκεψη για να μπορείτε να οργανωθείτε και εσείς αλλά και η Ομόνοια 48 να δώσει τα μηνύματα στους υποστηρικτές. Πολλοί έχουμε πάει στην αστυνομία πριν 10 μέρες. Ναι. Υπήρχε, δηλαδή δεν φέρουμε καμία ευθύνη εμείς. Δεν λέω ότι φέρετε ευθύνη. Η αστυνομία και η ΚΟΠ θα πρέπει να κινητοποιηθούν νωρίτερα. Γιατί σε αυτόν τον τόπο δεν πρέπει να περιμένουμε αυτή τη στιγμή. Να οργανώνουμε έναν ποδοσφαιρικό αγώνα 10 μέρες πριν να ξέρει ο άλλος πού θα πάει. Πρέπει να λάβουν πολύ σοβαρά υπόψη ότι καταρχάς είναι η πρεμιέρα. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο αγωνίζονται δύο ομάδες με κόσμο. Γιατί εννοείται ότι η Ομόνοια 48 έχει τριπλάσει τον κόσμο από εμάς. Όμως τα Πάνω Πολεμίδια, η ΑΕΠ Πολεμιδιών είναι πολύ αγαπητή η ομάδα. Γιατί γενικά. Εάν μου λες ότι έχετε 300 κάρτες διαρκείας. Ακριβώς. Όλα τα παιδιά εκεί συντονίζονται τόσο σωστά, τόσο επαγγελματικά που μαζεύουν τον κόσμο εκεί. Οπότε εμείς περιμένουμε και εμείς αρκετό κόσμο. Εάν περιμένουμε και εμείς, περιμένει και η Ομόνοια, πού θα τους βάλουμε. Το θέμα ότι κύριε Αδάμου Εστασίου βάζετε σε μπελάδες φέτος στην ΚΟΠ, επειδή θα κινητοποιείται κόσμο για τα εκτός έδρας και για τα εντός βεβαίως, αλλά και για τα εκτός. Πρέπει να βρουν τον τρόπο να σας εξυπηρετούν, να εξυπηρετούν τον κόσμο. Πόσον κόσμο περιμένετε ότι θα πάρετε στο μάτς με την ΑΕΠ Πολεμιδιών στην πρεμιέρα? Σε ποιο γήπεδο? Είναι και ξέρουμε και πόσον κόσμο. Εντάξει, για να, το δικό μου το μήνυμα είναι ότι πρέπει να γενικά να χαμηλώνουμε τους τόνους. Εννοείται. Και
και γενικά να μην δημιουργείται θέμα κάθε φορά που θα παίζει η Ομόνοια 1948. Γιατί είδαμε και παιχνίδια στα οποία είμαστε δίπλα-δίπλα με άλλους οπαδούς και δεν έγινε το παραμικρό, και όμως παιχνίδια τα οποία έγινε ολόκληρη ιστορία προηγουμένως, αστυνομικές συσκέψεις κτλ., να γίνονται έξω από το γήπεδο πράγματα που δεν είχαμε ξαναδεί. Οπότε εκείνο που θέλουμε εμείς είναι πρώτον να βγει το μήνυμα ότι με τα παιδιά από την ΑΕΠ Πολεμιδιών ήδη έχουμε βρεθεί, ήδη έχουμε συζητήσει, και ακριβώς μέλημα και το δύο είναι η ασφάλεια του κόσμου που θα έρθει στο γήπεδο. Κατά δεύτερον, αν μπορούμε και δημόσια διάσει το τέλος, γιατί καμιά φορά είναι καλά να χρησιμοποιούνται και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, για να πούμε ότι είναι τεράστιο λάθος το να περιμένουμε τρεις μέρες πριν το παιχνίδι για να μάθουμε σε ποιον παιχνίδι, σε πού θα αγωνιστούμε. Και αν η ΑΕΠ Πολεμιδιών το έχει μία φορά αυτό το πρόβλημα, εμείς θα το έχουμε όλη τη χρονιά. Δηλαδή, εμείς σε κάθε παιχνίδι θα έρθουν τρεις. Όπου παίζετε εκτός έδρας, θα λέτε, περιμένετε να μας πούν που θα παίξουμε. Δεν γίνεται. Εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να γίνει πριν την έναρξη του πρωταθλήματος και το έχουμε ζητήσει από τους στόχους. Το θέμα, ξέρεις τι σκέφτηκα τώρα, να μην σας βάλουν κάρτα, ρε σας το τέλος. Πολύ πιθανό. Να μην σας βάλουν κάρτα. Μόνο της ομονές. Μόνο στην δεύτερη κατηγορία. Επειδή είναι μόνο για την πρώτη κατηγορία, μπορεί να πούν ότι βάζουν στην επίλεκτη μόνο λόγω της ομονίας 48. Κοιτάξτε, πολύ. Για τον κόσμο, εάν το παιχνίδι τελικά αποφασιστεί από την αστυνομία να γίνει στο κοινοτικό των Πάνω Πολεμιδιών, εμείς θα πάμε βάσει της προκήρυξης όπως προνοεί, είναι το 10%. Σημαίνει ότι θα είναι λίγοι ομονιάτες. Θα είναι, ναι, θα είναι λίγοι, ακριβώς. Εάν αυτό αποφασίσει η αστυνομία, εάν αποφασίσει να μετακινηθούμε να πάμε στο κοινοτικό παρεκκλησιάς, εντάξει, εκεί θα μετρήσουμε ακριβώς πώς. Νομίζω ότι το σωστό είναι να το πάνε στην παρεκκλησιά για να δώσουν την ευκαιρία σε περισσότερο κόσμο. Αφού θέλουν κόσμο στο γήπεδο, να δώσουν την ευκαιρία σε περισσότερο κόσμο να πάει στο γήπεδο. Δεν ναι, πρέπει. Ναι. Εδώ υπάρχει θέμα με τον κόσμο στην πρώτη κατηγορία. Το καλό ότι φέτος φαίνεται ότι αυξάνεται ο κόσμος που πάει. Είναι θέμα το ποδόσφαιρο. Πρέπει να δίνεις την ευκαιρία στον κόσμο να πηγαίνει. Εκτός από αυτό, για να λέμε και τα πράγματα με το όνομά τους, πέραν από την ασφάλεια. Εννοείται που είναι το κυριότερο, ναι. Έρχεται και ένα και οικονομικό θέμα. Δηλαδή στο να πάεις να παίξεις στην παρεκκλησία, παραδείγματος χάρη, αν είναι η Ομόνοια κατεβάσει 800 άτομα με τα εισιτήρια και τα λοιπά, σύν οτιδήποτε οργανώσουμε εμείς έξω από το γήπεδο, το οποίο πάντα θα είναι συντονισμένο πάντως μαζί με τα παιδιά. Πάντως θα κάνουν και εις πράξη το καλό. Οι ομάδες που παίζετε... Αλλά μου, οι ομάδες που παίζετε θα κάνουν και εις πράξη, θα τις περιμένουν. Κάπου μας έχουν βάλει μέσα στον προϋπολογισμό τους. Όπως παλιά η Ομόνοια και τώρα και η Ομόνοια, η κανονική να το πω, που φέτος φαίνεται ότι θα πάει καλά, θα την περιμένουν και την περίμεναν τώρα και την Ομόνοια 48 την επίλεξη στην κατηγορία αυτό. Εμείς δεν την έχουμε βάλει στον προϋπολογισμό μας. Το λέω έτσι ευθέως. Σας είπα, αν τελικά επιλέξει η αστυνομία να γίνει στο κοινοτικό Πάνω Πολεμιδιό, θα γίνει εκεί. Εμάς σαν ομάδα όμως, σαν συμβούλιο και σαν ομάδα, εννοείται ότι δεν θα είναι τόσο εύκολο το έργο της Ομόνοιας στο κοινοτικό των Πάνω Πολεμιδιών με τον κόσμο μας, στο πλευρό μας και με πολύ λίγους φιλάθλους η Ομόνοια, όσο απέναντι στην παρεκκλησιά. Σημαίνει 10% πόσο κόσμο παίρνει, 550 μου είπες. Εντάξει, λίγο εισιτήρια. Όχι, είναι λίγο περισσότερο, είναι γύρω στα 700 άτομα, εντάξει. 70 εισιτήρια δηλαδή. Ναι. Θα πρέπει να δείτε τα επίλεκτα. Τα κομμάντα. Λοιπόν, είναι να βάλουμε άνω τελεία, να πάμε σε διαφημίσεις. Κυρίες και κύριοι, είναι ο Αδάμος Ευσταθίου εδώ, εκτελεστικός γραμματέας της Ομόνοιας 1948 και ο Ανδρέας Μαυρίκιος που είναι στέλεχος του ΔΣ της Αθλητικής Ένωσης Πάνω Πολεμιδιών. Πάμε διαφημίσεις, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Συνέχεια στην εκπομπή Capital Sports, είμαι φιλοξενούμενος στον εκτελεστικό γραμματέα της Ομόνοιας 1948, Αδάμο Ευσταθίου και τον το διοικητικό στέλεχο τη Αθλητική Ένωση Πάνω Πολεμιδιών, τον Ανδρέα Μαυρίκιο. Οι δύο ομάδε θα παίξουν μεταξύ του την πρεμιέρα στο ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα επίλεκτη κατηγορία τη ΤΟΚ, που είναι βεβαίω πρωτάθλημα τη Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου. Η πρεμιέρα 22 του μήνα, μα είπαν για το ενδεχόμενο να γίνει σε άλλο γήπεδο στο, και όχι στο κοινοτικό Πάνω Πολεμιδιών το παιχνίδι μεταξύ του. Να ρωτήσουμε όμω του δύο καλεσμένου και ποιε άλλε ομάδε μα είπε ο Αδάμο ότι ο στόχο είναι το πρωτάθλημα. Για την Ομόνοια 48, ο Ανδρέας Μαυρίκιος μας είπε ότι ο στόχος είναι να παραμονή, η παραμονή, αλλά και αν μπορέσει να καθιερωθεί εκεί. Ποιες άλλες ομάδες έχουν ψηλές βλέψεις, γιατί αντιλαμβάνομαι ότι κάνατε μια έρευνα, ποιοι άλλοι θέλουν να ανέβουν. Εντάξει, σίγουρα υπάρχουν παραδοσιακές ομάδες της τρίτης κατηγορίας, ναι, που φέτος έχουν βρεθεί στην επιλεκτή κατηγορία. Φέτος είχαν παίξει ο Ολυμπιάς Λιμιών, ο Εθνικός Λατσών και η Πέγια. Ναι.
από η Πέγια που είναι μια καινούργια ομάδα και είναι, όχι ο Απόπκιν. Είναι η Πέγια 2014. 2014 ναι, ναι. Όσον αφορά αυτές τις ομάδες, τώρα δεν ξέρουμε ποιες ομάδες έχουν στόχο την άνοδο. Καλές ομάδες και παραδοσιακές ομάδες της επιλέχτης κατηγορίας είναι ο Ορφέας, ο Λάσα Γλαντζάς. Θα είναι ένα πολύ ενδιαφέρον πρωτάθλημα. Δηλαδή, ναι. Εμάς θα μας βοηθήσει αυτόν γιατί πέρσι δεν το είχαμε. Ναι. Το Πανσόλιο δεν είχατε ανταγωνισμό πέρσι στο Πανσόλιο. Και, δεν ήταν, και ο ανταγωνισμός και όλα τα εκτός σου παιχνίδια να είναι πάντα στην κακοπετριά είναι ναι. Δύσκολο και για τον κόσμο αλλά και για την ομάδα. Το λεωφορείο θα ανταγωνιστεί και φέτος το λεωφορείο. Βεβαίως. Πόσα άτομα παίρνει, ποιο πενταριά είναι εδώ. Το λεωφορείο ανήκει στη θύρα 9. Το είχατε αγοράσει όταν ακόμα είσαστε στην Ομόνια, την κανονική Ομόνια. Το είχαμε αγοράσει πριν να γίνει η Ομόνια εταιρεία, με τη μορφή που έγινε. Θα το ανοίξουμε μετά το θέμα αυτό, επειδή ίσως πολλοί να περιμένουν να συζητήσουμε κάποια πράγματα, αλλά να ολοκληρώσουμε μετά της επίλευτης κατηγορίας και θα το ανοίξουμε και αυτό. Και κάποια πράγματα που βγήκαν τα τελευταία 24 ώρα. Τώρα, η ΑΕΠ πολεμιδιών... σίγουρα για να μπει χρήμα μέσα, κάνετε διάφορες εκδηλώσεις πέρα από τους χορηγούς. Ναι, θα κάνουμε εκδηλώσεις κατά τη διάρκεια του χρόνου. Μεθαύριο Παρασκευή έχουμε την πρώτη μας μαζική εκδήλωση Χοροσπερίδα Ανόδου, έτσι την έχουμε ονομάσει στον Μπριτάνια. Μπορεί να παρευρεθεί όποιο θέλει να βοηθήσει την ομάδα. Είναι 20 ευρώ. Ένα παραδοσιακό χώρο εκεί στην Φραγκλίν Ρούσβελτ. Ακριβώς. Ναι. 20 ευρώ με φαγητό και ποτό. Και κάποιες άλλες εκδηλώσεις τις οποίες θα κάνουμε προς τα Χριστούγεννα και το Πάσχα. Αυτός είναι ο τρόπος που μπορούμε να μαζέψουμε κάποια χρήματα. Εντάξει, δεν είναι τεράστιος ο προϋπολογισμός της ΑΕΠ Πολεμιδιών. Τα χρήματα έρχονται, όπως είπαμε, από μικρούς χορηγούς, από το 15 Αβελές Συμβούλιο, από τους οπαδούς μας. Βασικά όλοι συνεισφέρουν από το εστέρημά τους. Εμείς είμαστε εκεί μια οικογένεια. Διαχειριζόμαστε τώρα το έμψυχο υλικό, τα πάντα. Επειδή ξέχασα να ρωτήσω προηγουμένως, ρώτησα τον Αδάμο ναι. Για το έμψυχο υλικό, για τη στελέχωση της ομάδας, για τον προπονητή ότι είναι ο Διονύσης Διονυσίου. Έχουν μείνει αρκετοί παίχτες από αυτούς που ήταν στο αγροτικό. Πήρατε κάποιους παίχτες πιο ψηλού επίπεδου. Πώς λειτουργήσαν τα πράγματα στο χτίσιμο της ομάδας τώρα που είναι στη δύναμη της Ομοσπονδίας, της ΚΟΠ. Αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα που θα μπορούσαμε κάποια στιγμή, αν ήθελες πολύ, να κάναμε και μια ξεχωριστή εκπομπή. Εμείς δυστυχώς, επειδή δεν είχαμε τις βλέψεις για να ανέβουμε στην επιλεκτή κατηγορία, ασχέτως αν τα καταφέραμε στο τέλος, δεν είχαμε κάνει την κατάλληλη προεργασία όπως την είχε κάνει η Ομόνια 48 με παίχτες που δικαιούνταν να αγωνιστούν στην επιλεκτή, επειδή υπάρχουν κάποιοι ιδιαίτεροι κανονισμοί. Εμείς κρατήσαμε 4 παίχτες από το περσινό ρόστερ και πήραμε άλλους 18 παίχτες. Είμαστε τώρα 22, είναι όλοι, οι περισσότεροι είναι νεαροί. Ο προπονητής προσπαθεί σίγουρα να κάνει μια δουλειά η οποία να σχηματιστεί κάποιος κορμός. Να τον κρατήσουμε για τα επόμενα χρόνια και να χτίζουμε πάνω σε αυτό. Ναι. Εφόσον καταφέρετε βεβαίως να μείνετε εφόσον τα καταφέρουμε, στην επίλευτη κατηγορία. Γιατί εννοείται ότι τα πράγματα θα είναι σαφώς πιο δύσκολα από ό,τι διαφορετικά. Στο αγροτικό. Τώρα, να πάμε λίγο να μιλήσουμε για το θέμα της ομάδας από την οποία προέρχεστε. Από τον σύλλογο, όπως και να το κάνουμε, Αδάμου Εσταθίου. Ήσασταν οι οργανωμένοι της Ομόνιας, η Θύρα 9 και για τους λόγους που εξηγήσατε πάρα πολλές φορές επιλέξατε να ιδρύσετε μία νέα ομάδα. Θα σου κάνω μια προσωπική ερώτηση. Είσαι στέλεχος της Ομόνιας 48. Πώς νιώθεις όταν μετά από ένα παιχνίδι της Ομόνιας που συμμετέχει στο προάθλημα πρώτης κατηγορίας. Για παράδειγμα, πώς ένιωθες πέρσι που είχε ένα σωρό ήττες αποτυχίες. Εγώ το έχω ξανααναφέρει και ξανά. Εγώ αποφεύγω να βλέπω την όμορφη παίζει η εταιρεία και ο λόγος είναι ότι. Γιατί λες εταιρεία, είναι η Ομόνια που αγωνίζεται στο πρωτάθλημα της πρώτης κατηγορίας. Εντάξει, τώρα απλά γίνεσαι δημοσιογράφος. Είμαι δημοσιογράφος, είμαι. Θέλεις να παίξεις, θέλεις να απαντήσω. Δεν θα πω ότι είναι η Ομόνια που παίζει στην πρώτη κατηγορία. Αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει κόσμος ο οποίος θεωρεί ότι είναι η συνέχεια. Του ΑΣΟΡ, του Αθλητικού Συλλόγου Ομόνιας Λευκωσίας. Το σέβομαι
Δεν θέλουμε σε καμιά περίπτωση να έρθει ο κόσμος να αλλάξει άποψη. Ο κόσμος πηγαίνει στο γήπεδο και τη στηρίζει γιατί νιώθει ότι είναι η ομάδα του. Από εκεί και πέρα έχουμε όχι ένα λόγο, αλλά χιλιάδες λόγους για... και, μπορούμε... και τους έχουμε μπει και άπειρες φορές γιατί δεν είναι η συνεχή της ομάδας. Έχετε πει πολλές φορές τους λόγους ότι για τον τρόπο που έγινε πέρσι η παραχώρηση της διαχείρισης στον κύριο Παπασταύρου και ξέρω εγώ, λένε πολλοί όμως ότι στο σύγχρονο ποδόσφαιρο σε όλο τον κόσμο, στην Αγγλία και σε άλλα επαγγελματικά πρωταθλήματα και στην Κύπρο γίνονται εταιρείες, δίδεται το δικαίωμα της διαχείρισης, η παραχώρηση της διαχείρισης σε επιχειρηματίες, γιατί έτσι κι αλλιώς η Ομόνια έχει σοβαρότατο οικονομικό πρόβλημα και έπρεπε να έρθει κάποιος άνθρωπος με οικονομική επιφάνεια για να μπορεί να αντιμετωπίσει τα προβλήματα που ήταν συσσωρευμένα τα τελευταία χρόνια. Γιατί κάθε τρεις και λίγο διαβάζαμε ότι οι παίχτες ήταν απλήρωτοι, ότι υπήρχε μια παλιά οφειλή και έπρεπε να την αντιμετωπίσει η διοίκηση, έπρεπε να γυρίσουν δίσκο για να βρουν λεφτά. Εδώ και 1,5 χρόνο που είναι και ο Γιώργος Παπασταύρου, αυτά τα προβλήματα δεν υπάρχουν. Είναι πληρωμένοι οι παίχτες up to date, είναι οι προπονητές up to date, έχει λύσει κάποια οικονομικά προβλήματα. Εντάξει. Τα έχουμε απαντήσει πολλές φορές. Ναι, αλλά εντάξει. Και κάποια φορά εμείς επιλέγουμε να μην τα επαναλαμβάνουμε γιατί δημιουργούνται και προστριβές μεταξύ κόσμου της Ομόνιας. Ναι. Θα προσπαθήσω να τα πω όσο πιο απλά γίνεται χωρίς να... και επαναλαμβάνω χωρίς να θέλω να προκαλέσω γιατί ήδη έχει κουράσει για αυτή η κόντρα μεταξύ του κόσμου ο οποίος επέλεξε να πηγαίνει στο Γασιπί, θα πω για να μην μου πεις ότι σχολιά λέω άλλα πράγματα, και του κόσμου ο οποίος επέλεξε να πηγαίνει στο Αγρότικο. Απλήρωτοι οι παίχτες δεν ήταν γιατί η Ομόνια δεν είχε λεφτά. Απλήρωτοι οι παίχτες ήταν γιατί κάποιοι εκακοδιαχειρίστηκαν την Ομόνια και την έφερα στο σημείο να την κλείσουν. Ναι, αλλά δεν γιατί... είχε ρευστότητα η Ομόνια. Και η Ομόνια δεν είχε ρευστότητα, όχι γιατί δεν είχε λεφτά. Η Ομόνια δεν είχε ρευστότητα γιατί κάποιοι. Ναι, όμως η ιστορία πρέπει να γράφεται σωστά. Όταν λέμε ότι η Ομόνια ή κάποιον άλλο σωματείο, όταν η Πάφος έχει αυτή τη στιγμή ιδιοκτήτη, η Πάφος, αν δεν είχε τον ιδιοκτήτη, μπορεί να μην ήταν και στην πρώτη κατηγορία. Ναι. Η Ομόνια, βρισκόταν στην πρώτη κατηγορία, ήταν από τις λίγες ομάδες που παρέμεινα σωματεία, θα μπορούσε να γίνει ένα σύγχρονο σωματείο, ένα εξυγχρονιστεί το σωματείο. Ναι, αλλά ο επιχειρηματίας όμως, ο κ. Παπασταύρου που βάζει μάλιστα τα λεφτουδάκια του, ναι, θέλει να έχει τη διαχείριση. Δεν είναι κανένας επιχειρηματίας που θα μπει απλώς πρόεδρος σωματείου. Κύριε, εγώ έχω λεφτά να επενδύσω. Πρέπει να αναλάβω αυτή την εταιρεία και αυτή την εταιρεία θα τη διαχειριστώ όπως θέλω εγώ. Έχουμε... Το ξέρω, θα έχουν έχουμε... κάποιοι ότι ανοίγω, ότι ξύνουμε πληγές, αλλά θα είναι ένα θέμα που είναι μια σημαντική ομάδα ανθρώπων που έφυγαν από την Ομόνια και έκαναν μια άλλο σωματείο και νομίζω ότι ενδιαφέρει τον κόσμο. Και δεν έχω πρόβλημα γιατί θα πούν διάφορα τώρα, γιατί έφερε τον Αδάμο, για σχολείο 48. Είμα, έχουμε δημοκρατία, κύριοι, και ο καθένας επιλέγει τι εκπομπή θα κάνει. Είτε το θέλετε είτε όχι, επειδή πήρα κάποια μηνύματα. Ναι, Αδάμο. Απαντώ σε πολλά ερωτήματα που θέλετε, ναι, ταυτόχρονα, χωρίς να τα θυμάμαι και όλα για να σου πω. Και μπορεί να πούν τώρα ότι μα ξεκίνησε καλά η Ομόνια και εσύ τώρα προβάλλεις την Ομόνια 48. Προβάλλω την Ομόνια 48, δικαίωμα. Εμείς να ευχηθούμε η Ομόνια του κύριου Παπασταύρου όχι απλά να πάει καλά, να πάει πάρα πολύ καλά. Ναι. Γιατί τουλάχιστον εμένα, σαν εκτελεστικό γραμματέα της Ομόνιας 1948, με προσβάλλει το ότι κάποιοι θεωρούν το ότι υπάρχει η Ομόνια 1948 λόγω των αποτυχιών τη Ομόνια στην πρώτη κατηγορία. Δεν είναι γι' αυτό που υπάρχει, είναι διαφορετικοί λόγοι. Την ώρα που η Ομόνια δεν πήγαινε καλά, αυτοί που πήγαιναν στο γήπεδο είναι αυτοί που σήμερα βρίσκονται στο Αγρότικο. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά τα μοντέλα, τα οποία τα έχουμε πει και πάρα πολλές φορές, οι παίχτες δεν ήταν απλήρωτοι γιατί η Ομόνια δεν είχε έσοδα. Οι παίχτες ήταν απλήρωτοι γιατί κάποιοι είχαν κάπου διαχειριστεί την Ομόνια, γιατί κάποιοι είχαν κατακλέψει την Ομόνια, γιατί κάποιοι. Είναι πολύ σοβαρό αυτό που λες όμως. Τα έχουμε μπει ναι, και τα ναι, έχω πει έναν εκατομμύριο φορές και ναι, δεν έχω κανένα πρόβλημα ναι, να τα πω και τώρα στον ναι, αέρα ναι, εδώ. Ναι. Και συνεχίζω. Όσον αφορά τα μοντέλα, όταν βλέπουμε πάντα στην Κύπρο τα μοντέλα, τουλάχιστον τα ποδοσφαιρικά, βλέπουμε τους επενδυτές, βλέπουμε τι έγινε η Μάντσεστερ, βλέπουμε τι έγινε η Chelsea. Γιατί δεν βλέπουμε τι είναι η Σάλκε, που είναι ένα σωματείο απίστευτα εξυγχρονισμένων και σύγχρονων, το οποίο είναι μόνο σωματείο, το οποίο κάνει γενικές συνελεύσεις, το οποίο εκλέγει διοικητικό συμβούλιο, το οποίο όμως το γήπεδο του είναι εταιρεία. Mm. Οπότε αυτό που έγινε πέρσι δεν ήταν ότι η Ομόνια εξυγχρονίστηκε. Θεωρήθηκε μια αποσκύπτηση όμως μιας μεγάλης ομάδας υποστηριχτών που έφτιαξε ένα άλλο σωματείο που πλέον δεν είναι στο γήπεδο. Μα αυτό που έγινε και αυτό που λέμε εμείς. Είναι ότι δεν φύγαμε εμείς από την Ομόνια. Το λέτε εσείς τούτο. Είναι η Ομόνια που έφυγε από αυτή τη στιγμή από την ιδιοκτησία του λαού της. Σεβόμενοι των λαών των οποίων ακολουθάει την εταιρεία αυτή τη στιγμή. Και όχι τώρα όταν πηγαίνει καλά η εταιρεία.
Εγώ θα βρω και όποιος θέλει, γιατί κάποιοι λένε τώρα ότι μα αλλάσατε αυτά που λέτε. Να δουν και τις ανακοινώσεις μας πέρσι την ώρα που δεν πήγαινε καλά. Εκτιμώ, και λέγαμε τα ίδια. Αδάμο, το έχω πει και στο ραδιόφωνο. Εκτιμώ ότι αν η Ομόνοια που ξεκίνησε καλά και φαίνεται ότι φέτος οι ενδείξεις, οι εκτιμήσεις λένε πώς θα πάει, θα είναι ανταγωνιστική και πρωταγωνίστρια, ότι κάποιοι από τους δικούς σας, αυτούς που πάνε και έβλεπαν πέρσι το αγροτικό, φέτος θα πηγαίνουν στην επίλεκτη κατηγορία, θα πάνε στο ΓΑΣΥΠ να βλέπουν την Ομόνοια. Αν κάποιοι από αυτούς που έρχονται. Καταρχάς αυτό υπήρχε και πέρσι. Ναι. Δηλαδή κόσμος να έρχεται. Αλλά περισσότεροι θα τραβήξουν στην Ομόνοια που παίζει στην πρώτη κατηγορία. Δεν έχουμε να μοιράσουμε τον κόσμο. Και εμείς θα το λέμε και θα το φωνάζουμε πάρα πολλές φορές. Και αν ο κόσμος που θα επιλέξει να πηγαίνει στο ΓΑΣΥΠ επιλέξει αυτόν, τότε αυτόν να κάνει. Εμείς όταν κάναμε την ομάδα, οι υπολογισμοί μας ήταν για να παίρνουμε 200 άτομα στο γήπεδο. Και είχαμε μπει σε εκείνη τη γενική συνέλευση. Δεν περιμένατε τόσο. Δεν ήταν και αυτός ο στόχος. Και παραλαμβάνω, δεν είναι μόνο οι αγωνιστικές επιτυχίες, ούτε να γεμίζουμε τον κόσμο. Ο στόχος ήταν να κρατήσουμε μια φλόγα αναμένη. Ο στόχος ήταν να μην πηγαίνουμε στο γήπεδο και να σηκώνουμε μπανιά, όχι στις ιδιωτικοποιήσεις, και η ομάδα μας να είναι ιδιωτικοποιημένη. Ο στόχος ήταν να μην πουλούμε ιδεολογία, και άλλα να λέει το στόμα μας και άλλα να λένε οι πράξεις μας. Αυτόν τον στόχο τον έχουμε πετύχει. Ο κόσμος που πραγματικά θέλει να πηγαίνει στο ΓΑΣΥΠ είναι όχι απλά ελεύθερος να πηγαίνει στο ΓΑΣΥΠ, είναι και ακόμη πιο ελεύθερος να μην έρχεται και στο αγροτικό. Ναι. Και τώρα στην τέταρτη κατηγορία. Ναι. Γιατί δεν θέλουμε να έρχεται μόνο για το ποδόσφαιρο. Θέλουμε να έρχεται για όλες τις εκδηλώσεις που θα κάνουμε. Για ό,τι πρεσβεύει αυτή η ομάδα και ό,τι θα συνεχίσει να πρεσβεύει. Τώρα, να ρωτήσω κάτι άλλο. Αυτό που βγήκε και είπε ο κύριος Γιώργης Δημητρίου, ένας άνθρωπος που έγινε γνωστός λίγο πριν εμπλακεί ο Παπασταύρου, ότι θα μεσολαβήσει να επιστρέψει, ξέρω εγώ, να ενωθούν ξανά οι δύο Ομόνοιες και ξέρω εγώ. Τελικά έγινε κάτι, έγιναν κάποιες συζητήσεις, κάποιες συναντήσεις. Σας προσέγγισε ο κ. Παπασταύρου. Τι έγινε ακριβώς? Γιατί βγάλατε και μια ανακοίνωση. Σε καμιά περίπτωση δεν για να ξεχωρίζουμε, γιατί εγώ θέλω να ξεχωρίζω. Αυτή τη στιγμή ο Αδάμος τουλάχιστον βρίσκεται στο Συμβούλιο του Σωματείου. Υπάρχουν άλλα παιδιά τα οποία διαχειρίζονται η θηρανιά, παιδιά τα οποία τρώνε απίστευτες ώρες, παιδιά τα οποία φάγανε απίστευτον πόλεμο την ώρα που έπρεπε να διατηρηθεί αυτή η σχέση, που εννοείται και με τη βοήθειά μας, αλλά δεν είμαστε εμείς οι καταλληλοί να απαντούμε για τις ανακοινώσεις που βγάζουν ήδη. Από εκεί και πέρα, δεν θα έρθω να πω ότι ο Γιώργης ο Δημητρίου έκανε κάτι με κακό σκοπό και δημιουργηθεί όλο αυτό. Με καλή πρόθεση, με πολύ καλή πρόθεση, εγώ θα πω. Ναι. Προσπάθησε να κάνει κάποιες επαφές, δεν υπήρχε ποτέ κάτι επίσημο. Από εκεί και πέρα δεν είναι αυτά τα πράγματα για να τα γράφουμε μέσα στο Facebook, εγώ λέω. Και μάλιστα όχι με τον τρόπο που το έθεσε και ο κύριος Γιώργης Δημητρίου. Εγώ θα κρύψω ότι μίλησα μαζί του όταν είχε γράψει το πρώτο του στάτους ουσιαστικά. Mm. Και του είχα πει ότι δεν γίνεται να μιλούμε για επιστροφή της Ομόνοια, της Σιρενιά πίσω. Πού πίσω? Ναι. Δεν ήμασταν ποτέ εκεί για να μιλήσουμε. Αλλά εννοεί πίσω ως τη Ρενιά, στην κερκίδα. Αλλά το λεκτικό είναι πολύ σημαντικό. Στο βόρειο πέταλο, στο βόρειο πέταλο του ΓΑΣΥΠ να υπάρχει μια δυναμική παρουσία οργανωμένων οπαδών. Γιατί τώρα κακά είναι τα ψέματα, δεν είναι η οργανωμένη κερκίδα που ήταν. Μάλιστα, στο βόρειο πέταλο του ΓΑΣΥΠ έχουν καθίσει και η ΑΕΛ, έχει καθίσει και ο Απόλλωνας, έχουν καθίσει και άλλες ομάδες. Σημασία δεν έχει μόνο τι υπάρχει πάνω στην κερκίδα, αλλά τι υπάρχει και μέσα στο γήπεδο και τι πρεσβεύει, εμείς λέμε. Δεν κλείνουμε πόρτες. Υπάρχει και ανακοίνωση από τη Θηρανιά, η οποία λέει ότι εμείς είμαστε έτοιμοι να βρεθούμε, λένε και τα παιδιά, με οποιοδήποτε, οποτεδήποτε. Και εγώ εκ μέρους του σωματείου να πω ότι είμαστε έτοιμοι να βρεθούμε με οποιοδήποτε, οποτεδήποτε. Το θέμα όμως της συζήτησης δεν μπορεί να είναι. Να συναντηθείτε με Παπασταύρου και μπορεί να βρεθεί. Μα αν αύριο, όπως εσύ μας ζήτησες ποτέ να βρεθούμε και δεν βρεθήκαμε, είμαστε έτοιμοι να βρεθούμε με οποιοδήποτε. Και εμείς είτε βρεθόμαστε με τον κόσμο μας δημόσια, είτε με τον κόσμο μας, στα εκείματα μας, είτε με τον Παπασταύρου, είτε με οποιοδήποτε άλλο, εμείς λέμε ακριβώς τα ίδια πράγματα. Mm. Οπότε δεν έχουμε και καμιά ενόχληση να κάτσουμε στο ίδιο τραπέζι με τον οποιοδήποτε. Εντάξει, πάντως ο άνθρωπος δείχνει ένας σοβαρός επιχειρηματίας. Δεν έχει, μα δεν αφήνω, δεν έχει βγάλει μια εικόνα, ας πούμε, ότι που να πει ο Αδάμος που ήταν εκεί στην Ομόνοια, στη Θύρα 9, ξέρω εγώ, ότι μα δεν μπορεί να κάνει τούτος, ας πούμε. Φέτος, όσο περνά ο χρόνος, δείχνει μια σοβαρότητα. Η σοβαρότητα που δείχνει όσον αφορά το ποδοσφαιρικό κομμάτι ή οτιδήποτε άλλο μπορεί να ασχολείται άλλος κόσμος, για μας δεν είναι και το μέγιστο. Εμείς θεωρούμε τεράστια προδοσία η στήριξη που έδωσε, όχι απλά η ανοχή, η στήριξη που έδωσε στην κάρτα οπαδού η Ομόνοια. Θεωρούμε ότι σήμερα η κάρτα οπαδού υπάρχει και εξαιτίας της Ομόνοιας. Θεωρούμε ότι πριν είπες ότι χαίρεσαι που ο κόσμος πολύ νίσκει στο γήπεδο, όσο ο κόσμος έχει πολύ νίσκει στο γήπεδο, γιατί? Γιατί πλέον για αυτοί που αντιστέκοντα στην καρτανοπαδό, όταν κατάλαβαν ότι δεν θα παίζει,
Δεν έπαιζε. Αλλά πέρσι όταν, εντάξει, εγώ, όταν έγινε κάτι, το σίδερο... Πρόσεξε, προσωπικά εγώ πέρσι πράγματα που τα έλεγα πέρσι στο ραδιόφωνο περισσότερο. Και εδώ στην εκπομπή για υποδομές βγήκαν κάποιες ομάδες και προέδροι και τα είπαν πριν από τρεις μήνες. Συγγνώμη. Και ο Ανδρέας ο Μαυρίκιος βλέπει ότι μπορεί να επανασυνδεθεί Ομόνια, η Θύρα 9 με την Ομόνια του Παπασταύρου, να την πω. Έτσι. Εντάξει, δεν θέλω να φέρω κάποια άποψη για το συγκεκριμένο. Είναι μια επιλογή των παιδιών. Εγώ θεωρώ ότι για να γίνει αυτή η επιλογή υπήρχαν σοβαροί λόγοι. Εντάξει. Ναι. Κάτι για τον budget μου λένε. Εσάς τον budget, δεν ξέρω αν θέλετε το πείτε στον Ελλάδα. Σήμερα, για παράδειγμα, ο πρόεδρος της ΠΑΦΟΥ εκ των ισχυρών αντρών, καλύτερα του ΠΟΦ, είπε για 3,5 εκατομμύρια της ΠΑΦΟΥ. Κάποιοι λένε ότι είναι μεγαλύτερο. Θέλει να πει και το ποιο είναι το ύψος του προϋπολογισμού σας φέτος στην τέταρτη κατηγορία, στην επίλεκτη κατηγορία. Εντάξει, τώρα σωστό να αναφέρουμε. Δεν είναι πάρα πολύ ψηλό. Είναι σε κανονικά μεγέθη τέταρτη κατηγορία. Ναι. Εντάξει. Αν θέλετε να αναφέρει, εσά ποιο είναι το budget, αν επιτρέπετε. Εμεί δεν έχουμε πρόβλημα να αναφέρουμε. Τι? Να κλείνουμε για γαστόματα. Το payroll τη ομάδα είναι στι 50.000. Και άλλα έξοδα εννοεί. Είναι 50.000 μαζί με τον προπονητή, μαζί με το τεχνικό team. Ανέβηκε με σχέση με πέρσι. Ανέβηκε μερικέ χιλιάδε από πέρσι. Γιατί πρέπει να πούμε ότι και προ τιμή των ποδοσφαιριστών τη ομάδα μα, ακόμα και αυτοί που έρχονται από τη δεύτερη κατηγορία, έρχονται με πολύ πιο λίγα λεφτά από αυτά που έπαιρνα. Ναι. Πάντως, ευχαριστώ τον Ανδρέα Μαυρίκιο, ευχαριστώ τον Αδάμο Ευσταθίου. Κρατώ ότι δεν κλείνουμε πόρτες σε κανένα. Και ότι μπορεί σε κάποια στιγμή να συναντηθείτε με Παπασταύρου και να βρεθεί μια φόρμουλα να επιστρέψετε στην κερκίδα της Ομόνιας. Εμείς κρατάμε ότι δεν κλείνουμε πόρτες και ταυτόχρονα χτίζουμε το σωματείο μας. Ευχαριστούμε πολύ τους δύο φιλοξενούμενους. Καλή επιτυχία στις ομάδες τους. Ευχαριστούμε και τα παιδιά που ήταν πίσω από τις κάμερες και βοήθησαν για να βγει στον αέρα η εκπομπή Capital Sports. Θα είμαστε ξανά κοντά στην επόμενη Τρίτη. Καλό σας βράδυ.